σας μεσημέρι και καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας, αγαπημένοι μας τηλεθεατές. Θα είμαστε για ακόμη λίγες Κυριακές μαζί, πριν σας αποχαιρετήσουμε για το καλοκαίρι. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας θέμα, που αφορά το περιβάλλον και τις προσπάθειες προστασίας του. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις Urban Gorillas και ACTI ένωσαν τις δυνάμεις τους και παρουσίασαν στο κοινό μια εικαστική παρέμβαση που στόχο είχε την ενημέρωση του κοινού για τα ωφέλη της ανακύκλωσης του λαδιού. Επίσης, την ευαισθητοποίησή τους για το θέμα των δημοσίων μέσων μεταφοράς. Πάμε να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Σήμερα θα εξερευνήσουμε μια πράσινη αστική κουζίνα μέσα σε ένα παλιό λεωφορείο και επιπλέον θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για το σωστό τρόπο ανακύκλωσης του χρησιμοποιημένου λαδιού με τη βοήθεια των Urban Gorillas. Μαρίνα, ποιοι είναι οι Urban Gorillas? Η Urban Gorillas είναι ένας νέος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε πέρσι το Σεπτέμβρη από μια ομάδα ατόμων που αγαπούν τις δράσεις της πόλης. Και ιδιαίτερα σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τους δημόσιους χώρους σαν μια πλατφόρμα επικοινωνίας. Δηλαδή με διάφορα έργα, παιχνιδιάρικα έργα, δημιουργικά έργα. Προσπαθούμε να φέρουμε ζωή πίσω στους δημόσιους χώρους και να τους βελτιώσουμε. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook urbangorillas.ngo. Βερόνικα, τι μπορεί να βρει κάποιος σε αυτό το λεωφορείο? Αυτό το λεωφορείο είναι μια αναπαράσταση μιας πράσινης κουζίνας. Βασικά έχουμε φυτέψει όλο το λεωφορείο, όπως βλέπετε, με βότανα και λαχανικά. Η τηγανοκίνηση είναι ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα μέσω των σχολείων ανά την Κύπρο, στο οποίο γίνεται ανακύκλωση των μαγειρικών λαδιών, των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών από τα σπίτια των μαθητών. Και σε αντάλλαγμα, εκτός από το εκπαιδευτικό κομμάτι, τα σχολεία παίρνουν κάποιες χορηγίες για να κάνουν να αγοράσουν πράσινες τεχνολογίες για τα σχολεία. Ήρθε στο σχολείο μας το καραβάνι της τηγανοκίνησης. Μας έμαθαν πως το λάδι που τηγανίζουμε το φαγητό μας, τις πατάτες και τους λουκουμάδες, δεν πρέπει να το πετάμε. Ούτε στο νεροχύτη, γιατί θα βουλώσει τις σωλήνες μας. Ούτε στο χώμα, γιατί καταστρέφει τα λουλούδια μας και ρυπαίνει τα υπόγεια νερά μας. Γι' αυτό είπα στη μαμά μου πως αντί να το πετάμε, μπορώ να το πηγαίνω στο σχολείο μου και να το βάζω στα κίτρινα και μπλε βαρέλια της τηγανοκίνησης. Το πρόγραμμα της τηγανοκίνησης είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία του μη κυβερνητικού οργανισμού ACTI, Κέντρο Μελλοντών και Έρευνας, και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Είναι κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και υποστηρίζεται από πολλούς άλλους φορείς, όπως τον Επίτροπο Εθελοντισμού, Επίτροπο Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, ιδιώτες και μη. Για την παρούσα περίοδο, το πρόγραμμα της τηγανοκίνησης είναι αποκλειστικά στα σχολεία. Είναι σε 200 εκπαιδευτήρια ανά την Κύπρο, στο οποίο ο κόσμος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, να το πούμε ποιο είναι το πιο κοντινό σχολείο στο οποίο μπορεί να δωρήσει το λάδι του. Έχουμε κάποιους οργανισμούς και κάποια εστιατόρια που θέλουν να βοηθήσουν τα σχολεία και μας δωρίζουν το λάδι για συγκεκριμένα σχολεία ή για κοινωνικά έργα. Οποιοςδήποτε θέλει να υποστηρίξει την προσπάθεια της τηγανοκίνησης μπορεί να μας βρει στο ίντερνετ, στο www.tiganokinisi.eu, να επικοινωνήσει μαζί μας είτε μέσω ίντερνετ είτε τηλεφωνικό στο 97 87 08 08. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου λαδιού, γιατί όταν το απορρίψουμε μέσα στο νεροχύτη μας, μολύνουμε τους υδροφορείς. Ένα λίτρο λάδι μπορεί να μολύνει εκατομμύρια κυβικά νερού. Όταν το ρίχνουμε στις χωματερές, μπορούμε να προκαλέσουμε ανάφλεξη. Επίσης, όταν ρίχνουμε τα λάδια στους νεροχύτες μας, μπορούμε να προκαλέσουμε φραγή στο αποχετευτικό σύστημα με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις φυσικά. Πολλοί πολίτες χύνουν το χρησιμοποιημένο λάδι μέσα στις αποχετεύσεις. Πόσο κακό είναι αυτό και τι δημιουργεί στο περιβάλλον?
Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί ρίχνοντας το κατευθείαν στις αποχετεύσεις, βρίσκει τον τρόπο να πάει κατευθείαν στα νερά μας, στους ποταμούς μας, στις θάλασσες μας, με σοβαρές επιπτώσεις και στην βιοποικιλότητα της χώρας μας. Ποια θα είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει το λεωφορείο? Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή με διάφορους δήμους, γιατί σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε το λεωφορείο σε όλη την Κύπρο για να δώσουμε την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει την τηγανοκίνηση και από κοντά, να δει αυτή την εικαστική μας παρέμβαση στις πόλεις μας. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα προς το παρόν όμως, αλλά θα σας ενημερώσουμε μέσω των Urban Gorillas και της Αχτής. Μετά, το λάδι που μαζέψαμε πάει στο εργοστάσιο. Εκεί πρώτα το καθαρίζουνε με ένα μηχάνημα που μοιάζει με σουρωτήρι. Ύστερα, περνά από σωλήνες και πάει σε ένα δοχείο, σαν αυτό. Εκεί το ζεσταίνουν και βάζουν μέσα χημικά που το αλλάζουν. Έτσι φτιάχνεται η γλυκερίνη και το βιοντίζελ. Τη γλυκερίνη τη χρησιμοποιούμε σε φάρμακα, κεριά και σαπούνι. Το βιοντίζελ βγάζει λιγότερα καυσαέρα από το πετρέλαιο. Γι' αυτό το ανακατεύουν με τα καύσιμα για τα αυτοκίνητα, για τη θέρμανση και για να ανάβει ο μπαμπάς πιο εύκολα τα κάρβουνα. Καλοτάξιτο να ευχηθούμε το πράσινο λεωφορείο και να πούμε πως το περιβάλλον και η προστασία του πλανήτη μας αφορά όλους και με κάθε ευκαιρία πρέπει να στηρίζουμε τέτοιες οργανώσεις και αποφάσεις.